Μάλιστα. Αυτά συμβαίνουν στην πες μου ελληνική κάτι πιο τηλεόραση. ευχάριστο. Θέλω κάτι πιο ευχάριστο. Σε Θέλω λίγο μια θα έχω τα χάρη. ευχάριστα. Δεν θα μου πεις για τον χάρη Όχι, που σου είναι κάνω ωραίο. αναμονή κοινού. Ωραία, άντε, θα σε πάω εγώ στο χάρη όμως. Και θα σου πω ένα θέμα που δεν ήθελα να το σχολιάσω εχθές μόνη μου. Ναι. Ήθελα να το σχολιάσω με σένα, εσύ που ξέρεις όλα τα Για πέτε. gossip και αυτά και γύρω Ναι. από την βασιλική οικογένεια είσαι. Πάντα. Είσαι top. Χρόνια top πάντα. of the top. Λοιπόν. Τα τελευταία 3-4 χρόνια το καλύπτουμε και αυτό το ρεπορτάζ. Για πάμε. Λοιπόν, ήθελα να σου πω για τον πρίγκιπα Χάρη που με Ναι. έκανε να νιώσω πάρα πολύ θνητή, να σου πω την αλήθεια. Για το ποσό που θα κληρονομήσει. Για την περιουσία Για του την πρίγκιπα. περιουσία του πρίγκιπα, ναι. Εντάξει, παιδιά, ένιωσα πάρα πολύ. Γιατί το διαβάζουμε φυσικά στο oneman.gr και το γράφει ο Γιώργος ο Φράγκου. Με έκανε να νιώσω θνητή. Και είναι θνητή απλά. Γιατί? Όχι ότι δεν είναι. Αλλά Μα λέω, ρε είναι παιδί μου. πρίγκιπα, άμα δεν τα έχει αυτό τα λεφτά, ποιο τα έχει, μανά μου. Λέω, ρε παιδί μου, ότι πίστευα και εγώ σαν έναν πρίγκιπα κάποια στιγμή, αλλά δεν. Σε έναν πρίγκιπα, αλλά μπα. Μπα. Γιατί, πόσα θα πάρει. Ο πρίγκιπα Χάρη που αυτή τη μέρα προετοιμάζει το γάμο του με την Το Μέγαν, όπω έχουμε πει. Είναι το υπόδειγμα του προνομιού που γαλαζοέμα. Η βασική του επαγγελματική υποχρέωση είναι να χαμογελάει την ώρα που κόβει κορδέλες σε εγγένεια ή παραδίδει τρόπαια στους νικητές του βίβλου. Και πολύ καλά κάνει, μπράβο. Ή όταν κατεβαίνει τη σκάλα του βασιλικού αεροσκάφους, θα με συγχωρέσετε για τη φωνή μου, αλήθεια. Καλά κάνει στο δουλειά μας. Διάμεσο ζει μια φοβερή Να σου ζωή. Πω, για πες λίγο μια φράση. Πάρε με. Όχι, 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 πάρε με και έλα να σβήσεις τη φωτιά που καίει στα στήθια μου. Λοιπόν, και πες, 0,90. Να ξέρουμε, άμα είναι τουλάχιστον να βρει μια δουλειά και το καλοκαίρι, ρε παιδί μου, σεζόν μόνο. Σταμάτα, βρε. Λοιπόν, στο ενδιάμεσο ζει μια φοβερή ζωή στην οποία χωράνε όλα τα προβλεπέ μεγαλεία τη θέση του, αλλά και κάποια ολισθήματα που δεν θα συγχωρούνταν στον Βίλιαμ. Ο πρίγκιπας Χάρη είναι πλούσιο. Έλα. Πολύ πλούσιο. Καλέ, εγώ τον είχα για φτωχό. Ίσως όχι τόσο πλούσιο όσο ο αδερφός του, βέβαια, αλλά η περιουσία του παραμένει εντυπωσιακή με αφορμή τον επερχόμενο γάμο του. Τώρα το Σάββατο, Παρασκευή. Παρασκευή. 19 Μαΐου. Σάββατο 19, παιδιά. 18 έχει αύριο που είναι Παρασκευή. Σάββατο 19. 19, ναι. Το κάποιοι πρωί. Καλοί συνάδελφοι στη ΣΥΠΑ έκατσαν και τη μέτρησαν την περιουσία του σε δολάρια για να αποδείξουν. Τη μέτρησαν την περιουσία του. Μ' αρέσει η διευκρίνηση. Μ' αρέσει η διευκρίνηση. Για να αποδείξουν πόσο και λεπούρι είναι ο γαμπρός που παίρνει δικό του κορίτσι η Μέγαν η Μάρκελ. Πόσο και λεπούρι είναι ο γαμπρός. Ναι. Στα 30 του, ναι. ο Χάρη πήρε στη δική του διαχείριση το μερίδιο που του αναλογούσε από την κληρονομιά της Νταϊάννα περίπου 13 εκατομμύρια δολάρια. Στα 25 του, πάμε προς τα κάτω, ναι. άρχισε σε να εισπράττει απορία, μάλιστα. Δράγω, το μερίδιο του από κέρδη του μετοχικού χαρτοφυλακίου του στέματος. Αυτό το ποσό λοιπόν υπολογίζεται στα 405.000 δολάρια ετησίως. Νιώθω πολύ άσχημα. Εντάξει, και είμαι στην αρχή ακόμα. Και είσαι ακόμα στην αρχή, μ' αρέσει. Για 10 περίπου χρόνια αμοιβόταν ως αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας. Αυτό σημαίνει 50.000 δολάρια κατά μέσο όρο το χρόνο. Άρα 500.000 δολάρια. Το χρόνο. Εντάξει και εσύ. Μαζί με τον Βίλιαμ ναι. είναι η κληρονόμη της συλλογής των κοσμημάτων της πριγκίπισσας Νταϊάννα. Κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει ούτε κατά προσέγγιση την αξία της συλλογής αυτής, αφού πολλά από τα κοσμήματα που περιλαμβάνει δεν πρόλαβαν να τα φορέσει ποτέ η μαμά τους. Οπότε δεν έχουν καταγραφεί. Έχουν καταγραφεί μόνο αυτά που έχει φορέσει η πριγκίπισσα Νταϊάννα. Τα άλλα? Τα άλλα δεν έχουν καταγραφεί ακόμα. Φαντάσου πόσα είναι. Ωραία, περνάμε. Ο πρίγκιπας Χάρη, λοιπόν, ναι. επίσης έχει σχεδόν απεριόριστη πίστοση για τα καθημερινά του έξοδα. Αυτό σημαίνει ότι τρώει τζάμπα, πίνει τζάμπα, ταξιδεύει τζάμπα, ράβει και αγοράζει κοστούμια τζάμπα. Είναι ένα από τα προνόμια που απολαμβάνει ως γιος του Δούκα της Κορνουάλης. Αυτός είναι ο επίσημος τίτλος του Καρόλου που πάει πακέτο με έναν αστήρευτο κρατικό λογαριασμό εξόδων κίνησης για όλα τα μέλη της οικογένειάς του. Και συν τον καινούριο τίτλο που έλαβε την προηγούμενη εβδομάδα, Μελλοντικός Βασιλιάς. Στις 19 Μαΐου τώρα, να πάμε και στα τωρινά του γάμου. Ναι. Όταν το Σάββατο. Όταν με το καλό παντρευτεί τη Μέγκαν τη Μάρκελ, στο οικογενειακό πλέον ταμείο του πρίγκιπα Χάρη θα προσθεθούν άλλα 5 εκατομμυριά. Ναι, γιατί παίρνει πρίκα. Εκεί περίπου αποτιμάται η πρίκα που έκτισε η ηθοποιός στα χρόνια του Σουτ. Να τα. Του Σουτ. Όπως λέμε κοστούμια. Είναι η σειρά που πρωταγωνιστούσε η Μέγκαν Μάρκελ και τώρα στη σειρά την κάνανε και καλά ότι παντρεύεται στη σειρά. Για να
και φεύγει μακριά από τα δικηγορικά γραφεία να ζήσει τον έρωτα και όλα αυτά. Και αυτό συνεχίζεται η σειρά, δεν έχει σταματήσει, αλλά πήρε πολύ καλά λεφτά. Πληρωνόταν 50.000 ευρώ λοιπόν. Είναι μια από τις μεγαλύτερες σειρές που υπάρχουν στην Αμερική και στην παγκόσμια τηλεόραση. Δεν είναι μόνο στην Αμερική. Παίζει, ας πούμε, αυτά. Και στην Ελλάδα εδώ. Κάνει πολύ καλά νούμερα στο Fox. Αυτά ανακάλυψαν οι Αμερικάνοι, οι συνεργάτες της Μέγκαν. Και τα διαβάζουμε εμείς σήμερα αυτά προς το παρόν. Γιατί μπορεί να είναι και άλλα και να μην τα ξέρουμε. Εγώ σου έχω όμως μετά. Νιώθω πάρα πολύ καλά. Όλα αυτά, είναι πρίγκιπας, λογικό να τα έχει. Μπράβο του. Ναι. Long live the queen. Thank you. Εμείς τι κάνουμε. Ωραία, πού πάμε. Δε φταίω. Εγώ τον έπιασε η Μέγκαν η Μάρκλη. Δεν μ' άφηνες να σε πάρω στα Λονδίνα μαζί μπας και τον επάρεις. Λοιπόν, μα δεν αφού δεν καπάρωσες τον πρίγκιπα τον Χάρη. Έχουμε πει δεν μ' αρέσουν γιατί θα τον έβλεπες. Ανοιχτόχρονη. Γιατί θα τον έβλεπες. Θα πήγαινες το άλλο στην άλλη άκρη του Μπάκινγχαμ. Εσύ και θα χανώσουν. Δεν πειράζει. Θα σε ψάχνε. Θα κρυβόσουν πίσω από ένα βάζο. Αν δεν πήγαινε στην Αγγλία, ήταν πολύ καλό, δεν θα πήγαινε στον Πάκη. Θα είμαι σε άλλη περιοχή. Άλλο αυτό. Εντάξει. Άλλο τα φιλιά μας εκεί στον Πρίστολ. Λοιπόν. Τι φωνή. Τι φωνάρα η Νατάσα. Θα έρθει το καλοκαίρι η Νατάσα εδώ. Πέρυσι είχε έρθει. Και πρόπερσι είχε κάνει μια βόλτα προς το εδώ. Μάλλον. Λες, πάρουμε τηλέφωνο να μάθουμε. Λοιπόν, και ανοίγω που λες εγώ τώρα το πρωί που ξυπνάω σήμερα, που ξύπνησα και νωρίς, που έπρεπε να κάνω κάποιες δουλειές γιατί χθες τις είχα παραμιλήσει. Ανοίγω λοιπόν που λες το tvstar.gr και βλέπω. Χάρι Μέγκαν. Αυτό είναι το πρόγραμμα του γάμου. Και αρχίζω και μαθαίνω απ' έξω όλο το πρόγραμμα. Εσύ βλέπεις το live μας. Μπράβο, πολύ ωραία. Αλλά δάστε το mute τουλάχιστον. Γιατί εδώ το έχεις live το πράγμα. Εντάξει, λοιπόν. Λοιπόν. Με την ακρίβεια δευτερολέπτου έχουν υπολογιστεί τα πάντα για το γάμο του πρίγκιπα Χάρη με τη Μέγκαν Μάρκελ. Το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου θα αρχίσει να γεμίζει από τις 11.30 το πρωί, ώρα Ελλάδος. Ο πριγκιπικός γάμος έχει σχεδιαστεί έτσι όπως προβλέπει το πρωτόκολλο. Τελευταία θα φτάσει στην Εκκλησία Νύχτη και πρώτη-τελευταία η Βασίλισσα Ελισάβετ. Για να κάνουν και εντύπωση οι δύο μεγάλες γυναίκες. Πάμε να δούμε το πρόγραμμα τώρα. Σου έχω έτοιμο να ξέρεις τι θα κάνεις αύριο, το Σάββατο, που θα πας στο γάμο. Θα πας γιατί κάποιος πρέπει να με συνοδεύσει. Θα γυρίσουμε με το ιδιωτικό μου τζετ. Το άλλο θα είναι στα βουνά. Δεν μπορώ. 20 Μαΐου, φιλανθρωπική συναυλία για το Ορφανοτροφείο Τηλέων. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε και αναλυτικά μετά. Θα τα πούμε ξανά. Αλλά θέλω να το ξαναπώ. Άντε, πες το. Λοιπόν, φιλανθρωπική συναυλία για το Ορφανοτροφείο Τηλέων, Κυριακή 20 Μαΐου, 11 καλλιτέχνες λοιπόν ενώνουν τις φωνές τους για καλό σκοπό στον τόπο τεχνών χώρα, στα Λελέκα Υπάτης. Έχουν ανοίξει τα σημεία προπόλησης. Ψάξτε λίγο να το βρείτε. Ψαχτείτε. Ψάξτε μέσα στο TV Star να δείτε το δελτίο τύπου και να δείτε αναλυτικά πού υπάρχουν και πού είναι αυτά τα σημεία προπόλησης για να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας. Mm-hmm. Και αν δεν προλάβετε, λέω εγώ, μπορείτε και στην είσοδο να πάρετε εισιτήρια. Να πάρετε. Και άκου τώρα να δεις τι θα γίνει το Σάββατο όμως. Πριν έρθουμε λοιπόν εμείς στη φιλανθρωπική τη συναυλία, θα πάμε στο γάμο του Χάρη και της Μέγκα. Και μετά πώς θα γυρίσουμε. Και αν όχι, με το ιδιωτικό μου τσέτα, θα σας πάρω όλους μαζί. Πίσω, με μία τριχιά, θα δένεστε και θα φεύγετε. Και να πούμε ότι όσοι θέλετε να τον παρακολουθήσετε live, μπορείτε να μπείτε μέσα από το filmon.com και να δείτε το BBC και το ITV, τα δύο μεγάλα βρετανικά κανάλια που θα δείξουν live τον γάμο. Βέβαια, εντάξει, και τα δικά μας κανάλια θα κάνουν σίγουρα σύνδεση, δεν υπάρχει. Οπότε, 11 με 1 θα έχουμε την άφηξη των καλεσμένων. Ώρα Ελλάδος πάντα, δηλαδή 9 με 11 ώρα Αγγλίας. Πρωί-πρωί ξεκινάνε εκεί. Άφηξη των καλεσμένων με άμαξες. Και στη συνέχεια πεζοί θα καταφθάνουν, λέει, στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Θα πάνε με άμαξες στον πίσω δρόμο για να μπαίνουν πεζοί μες στο παρεκκλήσι. Μην γίνει συνωστισμός. 1 και 20 άφηξη των μελών της οικογένειας, της βασιλικής οικογένειας. Θα μπαίνουν στην εκκλησία, θα μπουν από την δεξιά είσοδο. 2 παρατέταρτο πάει ο γαμπρός. Από τις 11 θα έχουν πάει όλοι, 2 παρατέταρτο θα πάει ο γαμπρός. Την Μπέμπελη θα βγάλουν να έχει και ζέστη εκεί. Εντάξει, μαζί με τον αδερφό του. Τι ζέστη. Καλέ, τώρα έχει ζέστη εκεί. Αφού τα βλέπω σήμερα το πρωί, χτυπά πάρα πολύ καλούς βαθμούς εκεί, έχουν ήλιο. Το ψηλότερο που έχει χτυπήσει εκεί είναι 33 βαθμούς. Αυτό όμως δεν το θεωρούν ζέστη. Κάψωνα. Μιλάμε για τα μέσα καλοκαιριού. Τώρα δεν είναι, δεν χτυπάει τη θερμοκρασία. 30 χτύπησε την προηγούμενη εβδομάδα όταν εμείς είχαμε τις βροχές εδώ. Κοίτα να δεις πώς γίνεται. Έμα. Λοιπόν, 2 παρατέταρτο λοιπόν θα φτάσει ο πρίγκιπας Χάρη μαζί με τον αδερφό του. Θα χαιρετήσουν, λέει, πολίτες για τον γάμο που έχουν συγκεντρωθεί και τέτοια. Θα πάνε περπατητό. 2 παρα 5 η Βασίλισσα.
Εντύπωση θα κάνει. Από τι 11 του έχει εκεί πέρα να περιμένουν, θα έχουν λισομανάξει καημένοι μέχρι να πάνε να φάνε. 2 παρα 5 θα φτάσει η Βασίλισσα. 2 η ώρα. Η ολόκληρη Βασίλισσα είναι. Ξέρετε εγώ να βρείτε τι θα βάλει, να την ντύσουν. Γιατί αποκλείται να ντύνουν μόνο τη. Αυτή έχει επεκτείνει. Καλά, τρεις τη λίστες έχει. Το έχει πει. Τρεις τη λίστες έχει. Ναι, τρεις ανθρώπους που την ντύνουν. Το έχουμε δει στο ντοκιμαντέρ που έχει γίνει για τη Βασίλισσα. Αυτό το τσίγκινο που χωράει από πάνω. Το τσίγκινο, μάνα μου. Το στέμα τέλο πάντων, τι είναι. Το στέμα. Καλέ, όχι, δεν θυμάσαι την προηγούμενη φορά. Δεν θέλει να φοράει πια το στέμα. Α, δεν θέλει. Όχι, σε ένδειξη του ότι επειδή φεύγει από την Ευρώπη. Να το, ο Αλέξης Τσίπρας κάνει λάθη μετάδοση. Εμείς και ο Αλέξης Τσίπρας πια. Ένα λεπτό λοιπόν πριν ξεκινήσει η τελετή θα φτάσει και η Νύφη. Η Μέγαν η Μάρα θα φτάσει στην εκκλησία με αυτοκίνητο μαζί με τη μητέρα της. Και όχι με τον πατέρα της. Σήμερα τέτοιο. Αυτό. Σήμερα που χωρίζει τη μάνα από την κόρη. Αυτό. Θα χαιρετάει το πλήθος μέσα από το αυτοκίνητο όπως ήταν και η Μίτλετον, φιλιά. Και όταν θα φτάσει έξω από την εκκλησία η μητέρα της θα παραχωρήσει τη θέση της στα παρανυφάκια και θα μπει από άλλη είσοδο. Έτσι. 2 η ώρα θα ξεκινήσει η γαμήλια η τελετή. Αλλά επειδή η ώρα πήγε 4:30, θα ξεκινήσουν τώρα οι διαφημίσεις. Και αμέσως μετά θα σας πω εγώ τι γίνεται. Γιατί το μεγάλο το σημαντικό το γεγονός δεν είναι ο γάμος και όλα αυτά. Βέβαια, να δούμε τι θα φορέσουν και όλα αυτά. Το μεγάλο το γεγονός είναι το φιλί στο μπαλκόνι. Το μπάκετ. Α, υπάρχει και αυτό. Ε, καλέ, αυτό ήθελα να το πεις πρώτο. Αφού πάμε με το πρωτόκολλο για να σας αφήσω είναι, έτσι. Αυτό είναι το πιασάρι. Γιατί μετά το φιλί θα σου πω και τι δεν θα ξανακάνει η Μέγκαν η Μάρκελ την ημέρα του γάμου. Τώρα, να σκάσω είμαι και θα πάμε τώρα στο διαφημιστικό διάλειμμα των 4:30 και θα επιστρέψουμε μουσικά με τον Κωνσταντίνο Νάζη. Να το σημαίνει. Έτσι, φύγαμε. Πάμε. Εδώ είμαστε και ακούσαμε και τώρα που τον λίγο έξω. Κάτσε, να πω, και ακούσαμε ναι, τον Κωνσταντίνο Δονάζη. Και ακούσαμε τον Κωνσταντίνο Δονάζη με το ντεπών ναι. που μας λέει. Άμα έχετε πονοκέφαλο, πιείτε κανένα ντεπών, ρε παιδί μου, κι εσείς. Εγώ αλλού νομίζω ότι το τοποθετεί. Άλλο αυτό τώρα κι εσύ αλλού το τοποθετεί. Όχι, τρέ, ότι η κοπέλα του. Ναι. Και εκεί τον έχει την πίεση και πάντε πήγαινε πιες κανένα ντεπό να ηρεμήσεις. Α, είχε και τώρα για βρισιά το άντε πιες κανένα ντεπό. Ναι, άντε από εκεί να πιες ένα ντεπό. Και όσο πιο δυνατό είναι το φάρμακο, ας πούμε, τόσο μεγαλύτερη είναι η βρισιά. Δεν πήγαινε πιες. Δηλαδή, άμα του πεις πιες μια αμοξύλ, είναι που είναι αυτές οι μεγάλες οι αντιβιώσεις, είναι πολύ. Ναι, ναι, ναι. Εγώ θέλω να σου πω ότι δεν θα σε πάρω τελικά στο γάμο. Γιατί? Γιατί τώρα που βγήκα λίγο έξω και. Όχι, θα γίνει ο γάμος. Απλώς τώρα που βγήκα λίγο έξω, συνάντησα τη Λένα την Παρασκευά και μου είπε: Είσαι έτοιμος για το γάμο. Λέω: Ναι, θα με πάρεις, θα σε πάρω. Εντάξει, οπότε, συγγνώμη, έκλεισα με το είδωλο. Δεν πειράζει, εγώ θα πάω την Κυριακή, παιδί μου. Έκλεισα με το είδωλο, συγγνώμη. Εγώ θα πάω την Κυριακή στη χώρα ούτως ή άλλως. Δεν προλαβαίνω να κάνω τέτοια πράγματα. Γιατί θα φιλοξενήσουμε εδώ στην πόλη μας 11 καλλιτέχνες, οι οποίοι θα έρθουν να τραγουδήσουν για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό ο σκοπό λοιπόν είναι. Η φιλανθρωπική συναυλία που θα γίνει για το ορφανοτροφείο του Λέων θα ενωθούν να πέσει 11 φωνές μαζί για έναν πολύ καλό σκοπό. Και συνεχίζω εγώ τώρα με το γάμο που σου έλεγα γιατί σου μήνα στα τέτοια. Ναι. Ότι πέρα από τους καλλιτέχνες που θα φιλοξενήσουμε την Κυριακή, θα φιλοξενήσαμε και μία άλλη εδώ στη Λαμία. Ποια? Την Ειρήνη την Παπαδοπούλου. Γιατί η Ειρήνη Παπαδοπούλου να πούμε ότι επέλεξε τις Ράχες για να κάνει το βίντεο κλιπ της. Να τα. Και θα δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Γιατί την σκηνοθεσία για να λάβει εξολοκλήρωση, συγγνώμη, ο Γιάννης Παπαδάκος. Ο οποίος Γιάννης Παπαδάκος ξέρουμε ότι είναι και ο σκηνοθέτης του βιντεοκλίπ του Γιώργου Τσαμπάνη, που είχαμε δει και μαζί το πίσω κτλ. Και πολλών ακόμη βιντεοκλίπ και του Γέλα μου, του Γιακοβίδη. Πολλά, πολλά έχει κάνει τόσο ο Γιάννης Παπαδάκος. Και τώρα κάνει και την Ειρήνη Παπαδοπούλου, η οποία απέλεξε τον τόπο μας για να κάνει έτσι, το βίντεο κλιπ. Το αποτέλεσμα θα είναι. Λες να έρθει και ο Χάρη με τη Μέγκαν, Ελλάδα. Και ράχη συγκεκριμένα. Δεν ξέρω, να πάω να βγάλω μια selfie, ρε παιδί μου, καημό το έχω. Γιατί είστε τρεις που θα γίνει ο γάμος, θα έχει τελειώσει ο γάμος. Από τις 2 μέχρι τις 3, έτσι. Μια ώρα γάμος, έτσι δεν υπάρχει. Λοιπόν, είναι όνειροι. Η γάμη. Ναι. Κανα μισά ώρα είναι η γάμη. Δεν είναι πόσο παραπάνω. 40 λεπτά. Εκεί.
Εκεί εντάξει, το διατυμπανίζουν κιόλα, είναι και βασιλικό. Ναι, δεν ξέρω ο καθηλικό γάμο πόσο είναι στην γεστόκα στο κανονικό. Δεν έχω παντρευτεί ακόμα με καθηλικό. Δεν ξέρω, ούτε με θρησκευτικό έχω παντρευτεί. Τι ανάλογα τον παπά. Ανάλογα και τον παπά, α πούμε. Α, δεν ξέρω. Και την εκκλησία. Να σου πω κάτι. Άμα αυτή η εκκλησία συγκεκριμένη ναι. έχει πολλού γάμου και του έχει βάλει τον ένα πίσω από τον άλλον. Δεν βάζει γάμο τον ένα πίσω από τον άλλον. Δεν είναι κηδεία. Παίρνει τον πεθαμένο, βάζει τον πεθαμένο τον άλλον. Και αλλάζει μια φωτογραφία και ένα στάρι. Υπάρχουν εκκλησίες οι οποίες έχουν βάζουν τον ένα γάμο μετά τον άλλον. Πάρα πολλές εκκλησίες. Δεν το έχω δει ποτέ. Πάρα πολλές. Και τι άμα καθυστερήσει ένας γάμος, περιμένει ο γαμπρός και νύφη έτσι και σου λένε άντε τελειώνε. Και μπερδεύονται από. Και πάνε καλεσμένοι στον άλλο γάμο και πιστεύουν και πάνε στο τραπέζι και δεν έχει τελειώσει ο γάμος. Δεν έπαθα φέτος. Δεν είναι. Λοιπόν. Μάλιστα. Δεν τα μπερδευτούν. Δεν το ξέρω. Ένα γάμο θα γίνει εκεί. Καταρχά απαγορεύεται να γίνει άλλο γάμο σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο εκείνη την ημέρα. Δεν κάνουν γάμο άλλου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εντάξει. Εκείνη την ημέρα. Μαγιά. Λοιπόν, στις 3 θα έχουν παντρευτεί. Θα βγουν, λέει, στην εκκλησία να χαιρετήσουν και το ένα και το άλλο από εδώ από εκεί. Εδώ μας στέλνουν ευχαριστήρια για τις προσκλήσεις. Θα μπουν, λέει, στις άμαξες. Και θα πάνε. Και θα πάνε, λέει, στο St. George Hall για τη μεσημεριανή δεξίωση με οικοδέσποινα τη Βασίλισσα. Μάλιστα. Λοιπόν, και στις 9 το βράδυ τώρα η βραδινή δεξίωση δεν θα μεταδοθεί τηλεοπτικά, ενώ όλα τα υπόλοιπα θα μεταδοθούν τηλεοπτικά. Ακόμα και το μεσημέρι που θα τρώνε, θα το βλέπουμε μέσα στην τηλεόραση. Πώς κατεβάζουν τις μπουκές, μία-μία, δεν τις μετράμε. Η δεξίωση. Ναι, καλέ, το μεσημεριανό, η μεσημεριανή δεξίωση. Η μεσημεριανή δεξίωση είναι με κάμερα. Το βλέπει ο κόσμος. Γίνεται στο Windsor. Είναι το χωριό το οποίο αποκτά τεράστια ζωή μόνο σε βασιλικούς γάμους. Λοιπόν, η δεξίωση θα γίνει λοιπόν στο Frogmore House με οικοδεσπότη τον πρίγκιπα Κάρολο. Με ένα κάνει η Βασίλισσα ενώ ο πρίγκιπας Κάρολος. Να τα έχουν μοιρασμένα, μην ζηλέψουνε. Οι τηλεθεατές λοιπόν θα δουν μόνο τον πριγκιπικό ζεύγος όταν θα αποχωρούν από το παλάτι του Windsor για την δεξίωση. Στη μεσημεριανή δεξίωση λοιπόν, πριν πάνε να κάνουν το μάμ του, θα φιληθούν κιόλα στο μπαλκόνι. Θα δώσουν το πρώτο φιλί. Έτσι και γίνει και με τον και William, με τον William και την Kate. Που είναι η νέα Diana η Kate. Αλλά τώρα, η Meghan Markle που δεν είναι η νέα Diana, εγώ πρέπει να σου πω ότι δεν θα κάνει 10 πράγματα μόλις παντρευτεί τον πρίγκιπα Χάρη. Τι λέει το πρωτόκολλο. Τι θα κάνει. Η Meghan Markle από εδώ και πέρα απαγορεύεται να βγάλει selfies. Selfies γενικά. Όσο το πιώσει το σουτ, η Μέγαν θα έχει χρειαστεί να βγάλει αρκετέ selfies κατά τη διάρκεια τη καριέρα τη για να το προωθήσει, έτσι. Θα πρέπει όμω πια να μάθει να λέει όχι, από όπω είπε και σε ένα ζευγάρι που τη το ζήτησε στο Νότιγχαμ, δεν του επιτρέπεται ω μέλη τη βασιλική οικογένεια να βγάλουν selfie φωτογραφίε. Η Βασίλισσα Ελισάβετ συγκεκριμένα έχει δηλώσει ότι την ταράζει και βρίσκει παράξενο να βλέπει μια θάλασσα από κινητά στραμμένο προ το μέρο τη. Οπότε τη απαγόρευσε διαροπάλου. Να δεις τι γίνεται, παιδιά. Η Μέγκαν από εδώ και πέρα, από το Σάββατο το μεσημέρι και μετά, απαγορεύεται να βγαίνει έξω μόνη της. Γιατί? Ως μέλος μίας εκ των διασημότερων οικογενειών του κόσμου, η Μέγκαν δεν θα μπορεί να πάει, ας πούμε, για τρέξιμο στο πάρκο ή μέχρι το Μανάβικο να πάρει δύο καρότα, ένα σέσκουλο. Εντάξει, αφού θα πρέπει άμα πάντα. Άμα έχει ολόκληρο το πάρκο στο σπίτι, στο πλέον, με τα 5 εκατομμύρια που θα πάρει με το σπίτι. Ισχύει. Τι τη νοιάζει να πάει σε ξένο πάρκο. Να τα λέμε κι αυτά. Το πάρκο του σπιτιού της, κατάλαβες. Η Μέγκαν τώρα θα πρέπει πάντα να συνοδεύεται από το προσωπικό ασφαλείας. Το ίδιο ισχύει φυσικά για τα ταξίδια. Αφού η βασιλική οικογένεια χρειάζεται έως και εξάμηνη προετοιμασία για να οργανώσει το κατάλληλο ταξίδι με την αντίστοιχη ακολουθία από bodyguards, να τους συνοδεύει. Όσοι έχετε δει Downton Abbey, γνωρίζετε. Απαγορεύεται να έχει social media. Πάει τη Μέγκαν, τι κάνουμε από το Instagram. Η Μέγκαν έχει ήδη μία αισθητή αποχή, ναι, και απουσία από τα social media. Στο παρελθόν ανέβασε συχνά εικόνες από τη ζωή της και είχε συγκεντρώσει περίπου 3 εκατομμύρια followers. Ήμουν έναν από αυτούς. Από το 2017 όμως και την ανακοίνωση ότι κλείνει την ιστοσελίδα της, The Tig, είχε μια ιστοσελίδα η Μέγκαν Μάρκλ, και λεγόταν The Tig. Έχει ανέβει μόνο στον επίσημο λογαριασμό του Kensington η ανακοίνωση ότι εκείνη και ο Χάρη παντρεύονται, όλα τα άλλα έχουν κλείσει. Απαγορεύεται να ψηφίζει. Δεν έχει πιστευτικό δικαίωμα ψήφου. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου, αν και δεν απαγορεύεται από τον νόμο, θεωρείται αντισυνταγματικό για τον μονάρχη να ψηφίζει σε εκλογές. Αυτό μπορεί να ισχύει ουσιαστικά για τη Βασίλισσα, αλλά όλη η βασιλική οικογένεια πρέπει να τηρεί την ίδια πολιτική. Ένας εκπρόσωπος του παλατιού, δήλωσε, θα σου πω, ότι τα μέλη της βασιλικής οικογένειας δεν ψηφίζουν με σύμβαση. Αυτό θα είναι μάλλον πρόβλημα για τη Μέγκαν, αφού μοιραζόταν αρκετά συχνά τη γνώμη της για διάφορα θέματα πολιτικής. Αυτό
Αυτά τις το έχουν πει πριν παντρευτεί. Ναι, κάτι. Μήπως αλλάξει γνώμη. Όχι. Okay, τα ξέρει από την αρχή. Αφού έχω. Κοίταξε. Και τα πολλά τα το πρωτόκολλο το ξέρουν στην ουσία. Με το Βασίλειο μεγαλώνουν με αυτό. Είναι το σύνταγμά του στην ουσία. Εντάξει. Θα άκουσε τα πολλά μηδενικά και θα πει ότι θα είπε εντάξει. Απαγορεύεται να επιλέγει σκούρο βερνίκι. Σύμφωνα με το περιοδικό, okay, το χρωματιστό βερνίκι νυχιών και τα ψεύτικα νύχια και νύχια, να σα πω, δεν είναι στο βασιλικό πρωτόκολλο και θεωρούνται χυδαία. Στη σπάνια περίπτωση που κάποιο μέλο βασιλική οικογένεια βάψει τα νύχια του, θα πρέπει να είναι σε νιούντα απόχρωση. Λέγεται, λέει, πω η Βασίλισσα Ελισάβετ έχει να βάψει τα νύχια τη από το 1989. Που στέφθηκε Βασίλισσα. Μάλιστα. Απαγορεύεται να βγαίνει με γυμνά πόδια. Καλσόν. Καλτσούλα. Το νουτ καλσόν είναι απαραίτητο για τα μέλη τη βασιλική οικογένεια. Πρόκειται για το μόνο, λέει, τόσο αυστηρό και σταθερό κανόνα σε σχέση με αυτά που επιβάλλει η Βασίλισσα. Σε συνδυασμό με το ότι δεν τη αρέσουν και τα ρούχα που φτάνουν 2-3 δάχτυλα πάνω από το γόνατο. Μάλλον δεν θα ξαναδούμε πολύ σύντομα τα πόδια τη Μέγαν Μάρκελ. Ενώ απαγορεύεται να υπογράψει και αυτόγραφα και να δουλεύει. Καλά, να επίσης, δουλεύει. Ότι... ότι είναι αχρειαστό, αλλά τέλος πάντων, ναι. Επίσης απαγορεύεται να κοιμάται πριν τη Βασίλισσα. Το ξέρεις εσύ αυτό. Άμα γλαρώσει η Μέγαν, θα βρουν να περιμένει πότε θα την πάρει ο ύπνος τη Βασίλισσα την Ελισάβετ. Δεν μπορεί να παίρνει και χαπάκια λόγω που τις ηλικίες να τις φέρουν οι πνηλοί. Οπότε εντάξει. Τώρα, οι μεγάλοι άνθρωποι κοιμούνται και πιο νωρίς. Όταν παίρνουν τα πολύ ωραία βασιλικά τους, λέει, γεύματα, τα μέλη της βασιλικής οικογένειας δεν επιτρέπεται να προχωρήσουν από το τραπέζι πριν τη Βασίλισσα. Θα αναγκαστεί λοιπόν να βρεθεί σε κάποια εκδήλωση η Μέγαν ή γεύμα με τη Βασίλισσα. Πρέπει να περιμένει μέχρι τη στιγμή που εκείνη θα νιώσει έτοιμη να φύγει, ώστε να μπορέσει και η ίδια. Να αποχωρήσει. Αυτό τον κανόνα τον μισούσε ακόμα και η ίδια η Νταϊάννα. Και τον είχε σπάσει μόνο μία φορά. Βέβαια μετά τη έβαλε χέρι, μάλλον ο Βασίλης, γι' αυτό τον ξανέσπασε. Επίσης απαγορεύεται να παίζει μονόπολη. Το παιχνίδι. Απαγορεύεται. Ένας από τους γιους της Βασίλισσας Ελισάβετ, ο πρίγκιπας Άντριου, πήρε τη μονόπολη στα κεντρικά του Leeds Building Society, επειδή του απαγορεύεται να παίζει στο παλάτι. Μάλλον η Βασίλισσα δεν ξέρει να χάνει. Και καμία ομάδα δεν ξέρει να χάνει, όπως μας τα λέει κάθε φορά ο Θανάσιος Περιβολιώτης στο αθλητικό δελτίο και κάθε Κυριακή στα 90 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις. Για πάμε να ακούσουμε το αθλητικό δελτίο της ημέρας και επιστρέφουμε μουσικά.